Η Επιτροπή Αγώνα Αγροτών Ελλάδος, η οποία συγκροτήθηκε την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια της Λάρισας, αποφάσισε τη συμμετοχή σε συλλαλητήριο με τρακτέρ την 1η Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια της έκθεσης Αγρότικα, ενώ μετά το συλλαλητήριο αναμένεται νέα συνάντηση και συνεδρίαση της Επιτροπής ώστε να συζητηθούν οι μορφές των κινητοποιήσεών τους. Σημασία για τον αγώνα έχει συμμετοχή του κόσμου, επισήμανε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καβάλας, Θέμης Καλπακίδης, παρά τις προσπάθειες για ενότητα που κάποιοι επέλεξαν να διαχωρίσουν το δρόμο. Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι οι πρώτοι που βγαίνουν στους αγώνες, που βγαίνουν να διεκδικήσουν και στο τέλος με κάποιο μαγικό τρόπο είναι οι πρώτοι που φεύγουν, χωρίς να υπάρχει κανένα όφελος και κανένα κέρδος. Βαρεθήκαμε πλέον όλοι οι αγρότες, οι σκεπτόμενοι για το καλό του πρωτογενή τομέα να συμμετέχουμε σε τέτοιου είδους φούσκες. Και τις κινητοποιήσεις των αγροτών, καθώς και για το συλλαλητήριο στην Αγρότικα, αναφέρθηκε και ο αντιπρόσωπος του αγροτικού τομέα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Παπαμερής, στην εκπομπή «Ένα με τη γη» με τον Τάσο Παλαιστίδη. Θα ξεκινήσουν, ήδη ξεκινάνε και εδώ και στο νομό Καβάλας. Ήδη για την έκθεση υπάρχει, θα ξεκινήσει, θα μπουν κάποια λεωφορεία στο νομό Καβάλας, θα ξεκινήσουν για να πάνε σαν διαμαρτυρία στην 1η του μηνός, θα υπάρχει μεταφορά αγροτικού κόσμου. Αυτά έτσι προς το ξεκίνημα απαλά προς κινητοποιήσεις. Βέβαια οι κινητοποιήσεις έχουν την ιστορία τους, την οποία πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει, τι έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί ο κόσμος υπάρχει και υπάρχει αυτή τη στιγμή μία καθίζηση, ενώ τα θέματα είναι τεράστια από πλευράς, γιατί είναι κοινά τα θέματα, είτε στον πρωτογενή τομέα φυτικής παραγωγής που είμαι, είτε ο Νίκος που είναι στη ζωική παραγωγή. Είναι το ασφαλιστικό, φορολογικό ασφαλιστικό και το κόστος παραγωγής. Δεν αλλάζει. Μετά από εκεί πέρα είναι κατά ειδικότητα και το αντικείμενο εργασίας που έχει κάθε αγρότης ή κτηνοτρόφος. Πίστεψε ο κόσμος, ψήφισε αυτή την κυβέρνηση και δυστυχώς από αυτά που μας έχουν πει έχουν γίνει ακριβώς τα αντίθετα. Πραγματικά τα φόπλακα του αγροτικού κόσμου. Επιπρόσθετα για τις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ, καθώς και τον αγώνα επιβίωσης που δίνουν την περίοδο της οικονομικής κρίσης, οι κτηνοτρόφοι της Ελλάδος, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Νομού Καβάλας, Νίκος Δημόπουλος, στην εκπομπή «Ένα με τη γη». Οι κτηνοτρόφοι έχουν ένα θέμα με το πώς θα αποδείξουν το πρόβλημα που έχουν. Και οι καλύψεις δεν είναι για την παραγωγή, είναι μόνο για το ζωικό κεφάλαιο. Δηλαδή, σαν να πεις έναν αγρότη, δεν θα πληρωθείς κάτι από αυτό που χάσες, που θα παρήγαγες, θα πληρωθείς μόνο τα έξοδά σου. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εκτός λογικής και δεν μπορεί να σταθεί για κανένας μας να πάθει μια χρονιά, μια ζημιά. Αλλά άσχετα από αυτό, αυτά που λέει ο Κώστας έχει 100% δίκιο και σε σχέση με τις εξαγγελίες που είχαν γίνει και με το ότι περιμέναμε όλοι και το αποτέλεσμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και το οποίο βλέπετε ότι είναι στην ουσία τραγικό. Γιατί όταν μπαίνεις στη διαδικασία να κάνεις υπολογισμό εσόδων-εξόδων στην εκμετάλλευσή σου, βλέπεις ότι αυτό που κάνεις δεν αξίζει να το κάνεις.